άλλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Βασκετάκη και φίλες και φίλοι του θεσμού του κυπέλλου, σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη αναμέτρηση στην Τόνη Καρίνα για απόψε. Πάμε να πνιγούμε λίγο εδώ πέρα. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ The Hoopers και The Κεντρικής Μακεδονίας, η μοναδική ομάδα στη φετινή διοργάνωση, η οποία βασικά η Σαλόνικα League αγωνίζεται μόνο στο σεισμό του κυπέλλου, πουθενά αλλού, ούτε στη Development, ούτε στη Master, ούτε στην Elite by Betson. Πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι, συνάντως το show Κατσιξόγλου. Κοίτας το ένα βήμα και το 2-0 για την ομάδα του. Πρώτη πόντη στο παιχνίδι είναι γεγονός. Τώρα για να δούμε. Εμείς μέσα ο Νόλογλου. Για τρεις θα τον πάρει, έχει βρεθεί ελεύθερο. Το παίρνει και είναι έζωγος ο Καβαλάρης. 2-3. Ζήτητα η ομάδα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει ξαναπαίξει μαζί, παίζει έχει τον καιρό μαζί. Δεν έχει πεσίνει δηλαδή στο άθλημα, ούτε ο ένας που παίξει της ομάδας. Το ένας με τον άλλον, Κατσιξόγλου. Ωραία, μέχρι μέσα πήρε από τον Γιαγρίδη, όχι από τον Θανασίου. Δεν το χέρι στον Καβαλάρη. Μονόλογλου. Μέχρι μέσα τώρα, βγάλε την πάσα, Μονόλογλου στέγεται και εξελί για δύο, είναι άνθρωπος από τον Θανασίου. Αμυντικό rebound. Κατσιξόγλου. Τούλου στα 12. Ζώνη τώρα, Παπαδόπουλος. Γιαγρίδης ψάχνει μια πάσα, θα την βρει στη γωνία. Έχασε ο Παπαδόπουλος που θυμίζει. Προσπαθούν δίκτυα στην απέναντί του. Δεν να φύγει στάρι, πάει μέχρι μέσα, δεν είναι πάρα το καλά. Τι ωφ, πρόλαβε, πρόλαβε, μετράει. Στο 0,1 νομίζω. Πήγε το καλάθι, 4-3. Λήξη της λήξης, ο λήξη του χρόνου της επίθεσης. Τα 5 λέει ο Καβαλάρης, ο οποίος κατεβάζει τώρα την επίθεση. Ενδιαφέρουσα παράταξη άμυνα στον Χούπερ. Τελεί είναι άστοχος ο Καβαλάρης, αμυντικό rebound. Τούλου, μέχρι μέσα πέρασαν από το ποδίο, κόπηκε! Ψηλά τον Μυρκιώτη. Τον Μανώλο, ούτε διορθώνουμε. Τούλου, δείτε ο Παπαδόπουλος και πήρε. Δεν θα πάρει ούτε τώρα το τρίποδο, τον τρώει λίγο το χέρι του, στέγεται και εκτελεί, έκανε μια μικρή βόλτα, πέρασε. Από δύο προσωπικούς αντιπάλους στον Παπαθανασίου και Σαβρίδη. Πήγε το καλά, τελικά 6-3. Βαλάρης. Άλλαξε την γωνία ο Καλαβέρης, ξαναπήρε στις 3, είναι άστοχος, αμυντικό λοιπόν για τον Γιαγρίδη. Και ο Σεξόγλου. Σεξόγλου στα 16 δευτερόλεπτα, ο Παπαδόπουλος από τη γωνία. Πέραντί του ο Παπαθανασίου στέκεται σκαστή πάσα, συγκρατεί ο Φες. Φλέξιον από τον Σταυρίδη, πάρα πάει στον Παπαθανασίου, ο οποίος δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, περνάει. Ο Παπαθανασίου, ο οποίος μας έκανε την τιμή, ήταν στις δηλώσεις παρών. Απολαυστική συνέντευξη. Όπα! Τι είναι ρε παιδί! Λοιπόν, έχω ξεπεράσει οι άσπρες φανέλες παίκτες των Spurs. Ο Βλόμπλος πέρασε την επαναφορά. Για τρεις το πάρει είναι... Όπως ο Βλόμπλος... Ο Χούπερς έχουν φορέσει άσπρες φανέλες. Παίκτες για τα δύο μονολόγια είναι εύστοχος. Χούπερς είναι επαναφορά. Κατσιξόγλου. Κατσιξόγλου. Η γωνία βγαίνει και παίκτες κλείνω από τον ψηλό. Θα τρέξει το Γιαγρίδη για να δούμε. Όχι, θα κλείνει σαν βρίζει το απέναντί του. Τώρα θα πάρει ο Γιαγρίδης. Μέσα ο Εφές στους διατρείς, είναι έστοχο από 45 μοίρες.
Ανδρόπουλος ευστόχησε. Σόγλου. Καβαλάρης τώρα. Άλλαξε με την γωνία του Βαθανεσίου, ξαναπήρε. Βαλογλου. Μεγάλη πάσα, έκανε μια προσπίση, ωραία. Γύρισε ο Μαθαρός του στην παίκτη και συγκρατεί τελικά. Μεγάλη πάσα τώρα. Ο Νόλου Λουφτέγιν και εκτελεί. Θα δει την άστομα, θα πάρει το επιθετικό rebound από την απόδοση του σπέκη του. Ο Νόλου Λουφτέγιν πάλι στέγιν και εκτελεί. Είναι άστοχος, την μπάλα θα περάσει. Τόσο όχι τελικά για γρήγορη συγκρατή. Σόλου τώρα. Σόλου, σκαστή πάσα καφές κάτω από το καλάθι. Είναι έστοχος. 10 και 15. Καβαλάρης. Καβαλάρης. Πάλι Καβαλάρης. Σουτζιατρής, άστοχο. Τον μύζει θετικό rebound, άστοχο. Τον μύζει στέλνει το rebound. Για να δούμε. Μύζει. Έχει μέσα πέρατε σε δύο αντιφάλους. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον πρώτο που τον μάρκαρε. Άντο Καβαλάρη. Καβαλάρης. Και πάλι έχει πάρει πολλές μπάλες στην πρώτη περίοδο. Στο πρώτο πεντάλεπτο. Στέκεται και εκτελεί ο Σταυρίδης. Είναι άστοχος. Ωραία. Ένα πάσα που δέχτηκε 11-7 χωρίς φάουλ έχει κινήσει το πρώτο μετάλεπτο. Βρίδης κάνει με στην γραμματεία. Βρίδης πήρε ωραία, υπέροχη κίνηση, άστοχος όμως κάτω από το καλάθι του παίκτου. Να δούμε στήγε το κλέψιμο με δύο από τον Θανασίου. Θανασίου πήρε και πάλι στο 3 από 45, μοίρες έστω να απαντάει ο Καβαλάρης και το 11-10. Βλόπουλος, 2-3 από 45, μοίρες είναι άστοχος τελικά, με την κόρη πάντα από τον Μαναλούλο. Βλόπουλος θέλει να μαρκάρει τώρα, πέρασε από αυτόν ο Μαναλούλο, είναι άστοχος αμυντικός. Δεν υπάρχει rebound, υπάρχει επιθετικό του Παθαλασσίου. Για τρεις άστοχος ο Καβαλάρης ψηλά. Παίξτε την παραπέρα εκτός. Παθαλασσίου στην παραφορά. Σαβρίδης. Για τρεις από την κορυφή. Είναι άστοχος. Πήγε ο Παθαλασσίου και το επιθετικό rebound δεν κατάφερε. Καμένως παίξε το αμυντικό. Μεγάλη πάσα. Καβαλάρης μέχρι μέσα, καφές και πάλι στήγεται και εκτελεί, είναι έστοχος! Και είναι πάλι στο καλάθι. Ξυπέκτηση τελικά για τους Κούπερς, ενώ ετοιμάζεται αλλαγή. Και από τις δύο πλευρές. Ο Σμίδης είναι έτοιμος να περάσει εντός για τους Κούπερς, καθώς Πάχτας και άλλος παίκτης στήγεται και εκτελεί, ο άλλος μου είναι άστοχος, τριπλή αλλαγή. Πολύ της είναι έτοιμος περαστήτως. Και πάσα Γιαννίδης. Γιαννίδης ψάχνει, βρήκε τον καφέ ο οποίος πάει μέσα, πετάει την μπάλα, είναι άτομος, πάει ήδη το επιθετικό rebound, θα περάσει τον Παπαδοσίου. Μαζί στο rebound για τους Coopers. Κατηγορήσε για time out, καφές που ζητάει. Είχε τύσει. Time out, πράγματι για τους Coopers, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, 13-10 το σκορ. Μείνετε μαζί μας, μέχρι τότε. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν σε αναμέτρηση 13-10 το σκορ έπειτα το time out που κάλεσαν οι Coopers και πριν από το time out ήταν αυτό το σκορ. Είναι λίγο το συνεχίσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά η επίθεση, η πρώτη επίθεση για τους αντιπάλους των Coopers και την κίνηση της Μακεδονίας ήταν επαρκή. Επαρκώς καλή, αρκετή καλή για κύριο Κοσμίδης, θα ρίξει διαφορά στον ένα από τον Πρωτόπουλος. Ο Μπίλης τώρα, ο Χαρόπουλος έχει περάσει τον πάγκο για τους Coopers καφές. Για τρεις θα το πάρει, είναι έστοχος τελικά! 16-12. Καβαλάρης. Καβαλάρης συγκρατεί ο Πολίτης Μάκτας. Έχει περάσει γι' αυτός εντός του για τρεις από την γωνία, έστοχος! 16-15 κυκλοφόρησε μπάλα όπως είπε και ο coach τον διευθυντής μαθηματικής από τον Πάγκο, προφανώς ο coach στον Πάγκο θα είναι για τη διάρκεια του time out πήγαν οι αντίπαλοι των παικτών του. Αριστερά να πάει. Αχρίδης. Ένα χέρι. Σε Σεξόγλου.
Το screen σου για 3 από 8, κοντό το σου μπήκε! Μυρκιά της έχει περάσει εντός θέση του Χαρόπουλου. 19-15, δεν είναι το σουτ από τη γράμμα των 6-75 τώρα και τις δύο ομάδες. Ανάλογλου. Ανάλογλου, πολύ πίσω τώρα, μπάχτα σε συγκρατεί ο καφές. Έκλεψε. Διότι τώρα σκαστή πάσα, πέρασε μέχρι μέσα, κόπηκε από τον Ανάλογλου, έχει αλέσει προηγηθεί βήματα από τον Μητσιώτη, παράβαση βημάτων. 24. 19-15, 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα ακόμα για την λήξη του πρώτου περίοδου. Με μόλις ένα φάουλ στην αναμέτρηση. Στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος ο Βαλάρης. Μάχη για το rebound, πάρει και τελικά επιθετικό και πάντα θα στείλει την μπάρα στο καλάθι. Αριστερά, έχει βρεθεί στη συμπληγάδα του Γιαννίδη και να βγάλει μια ωραία πάσα στον Σιμεριώτη. Αυτό δεν κατάφερε να συμπληρώσει. Έχει screen, τρώει screen ο Μανώλογλου, πρέπει να βρει να αλλάξει. 10 δευτερόλεπτα. Κάνα φάουλ, λέει ο Μανώλογλου από τον πάγκο. Του έχει σκορπτεί να δίνει εντολές από τον πάγκο. Στόχησε ο Σιμεριώτη αμυντικό rebound από τον Μανώλογλου. Ο Σιμεριώτη δεν το πήρε. Ο Λάρης. 20 δευτερόλεπτα ακόμα, 14 εκ των οποίων είναι για τα κέντια της Μακεδονίας. Σταυρωτές τώρα πάει μέχρι πέσα, αλλάζει κατεύθυνση ο Καλαβελάρης. Πάχτας κρατεί, όχι τελικά Μανώλου, δεν θα κρατήσει. Σε ένα δευτερόλεπτα θα πετάξει την μπάλα, είναι άστοχος, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Όπα, δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Ένα δευτερόλεπτο. Λάθος ο Τσιμικιώτης. Αυτά στην επαναφορά λοιπόν για 1,1. Αυτό το λάθος που έγινε αυτός Κούπερς. Κρατήκη θα πάρει το σύνδεσμα. Είναι άσχημο το μονόλογο. Υπάρχει και το σύνδεσμα 1,1. Έπειτα από την επίθεση που ήδη δόθηκε ως δώρο από τους αντιπάλους τους. Τελικό σκορ λοιπόν 19-17. Λήξη πρώτης περίοδου, ντέρμπι μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Έχουν λίγους παραπάνω παίκτες, 2 για την ακρίβεια. Εδώ και της Μακεδονίας με το ωραίο χρώμα, το ροζ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μην είναι δεμάτι. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στην ανάμεση 19-17 πρώτη εποχή. Έπειτα από την πρώτη περίοδο είναι για τα παιδιά της Μακεδονίας. Ο Παπαδόπουλος έχει περάσει μέσα στο παρκέ, έχει κερδίσει το πρώτο φάουλ στην δεύτερη περίοδο από τον Τζιμικιώτη. Μόλις τα 5 δευτερόλεπτα. Μέρος δεύτερο λοιπόν, ξεκολουθεί να κατεβάζει την επίθεση, 15 δευτερόλεπτα για αυτόν και την ομάδα του. Λάθος, πάσα δεν καταφέρει να συγκρατήσει ο πολίτης. Παρόπλος έχει περάσει ο πνεύμα εντός, ο Διακρίδης έχει περάσει πάλι. Για τους Κούπερς, ψάχνει το σούτ, το ψάχνει ο Γαλλιτσόπουλου πολύ. Για να δούμε, θα το βρει. Για τρεις είναι άστοχος. Το rebound Παθανασίου. Ο Γιάννης έκανε μια προσκύση, έχει περάσει και αυτός στην κοντός. Θα είμαι μέσα, είναι άστοχος. Το rebound επιθετικό τελικά. Στο καθάρι είναι άστοχος ο πολίτης. Επιθετικό rebound και πάλι με το σνίδι. Προσκύσεις. Πάχτα σου για 3, έστοχος. Είναι 20. Το στάτο της Μακεδονίας και φάουλ τώρα από τον πολίτη. Μοδόπουλος. Για τον καφέ. Σε κορφή να δίνεις τον καφέ στο Παπαδίδη. Πεχτόλου, πήρε από τον Παπαδόπουλο πολλαπλές προσποιήσεις. Μία ακόμα πάει μέχρι μέσα στα 2 δευτερόλεπτα. Πρέπει να πετάξει την μπάλα, το ξέρει, θα πετάξει. Τελικά είναι άνθρωπο με κόρη μπάλα από μπαστά. Παπαδόπουλος. Μεγάλη πάσα, συγκρατεί ο Παπαδόπουλος. Μπράβο, Θωμά. Κωνσταντσίου. Πάχτας. Λεξ, συγκρατεί ο Κατεξόγλου τελικά, δεν είναι τελείς φόλος, δύο παίκτες τον πιέζουν αστικτικά. Και στήριμα, όπα, έφεσε κάτω τελικά, φάουλ που έχει πιεθεί στον
Πολύβη. Hey, τώρα ήταν ο Κοσμίτης κάτω. Γι' αυτό σε έβαλα, καρυφώς μου, δεν βγάζει την μπάλα. Να μην πάει κέντρο, να μην πάει κέντρο. Αριστερά, Έχει μέσα στην κυρία Κιχτελή, είναι άστοχος, η μπάλα θα πάει τελικά επί από ό,τι με την κυρία Κιχτελή για τους όλους. Κρίδης, κόμπι και ο Παπαδόπουλος, αμυντικό την πάρα από τον Πάστα. Τι πάσα του Ζαντζίου. Παρασίου στα 14 δευτερόλεπτα. Πάστα δεν θα πάρει, τον δείξεις ωραία πάσα και καλάθι. Ας πω ο Παπαδόπουλος, αντιστασμένο στυλί, πανηγυρίζει. Γιατί όχι, 19-9. 22. Σόλου στα 14 λεπτά. Όχι, μέσα ο Τσιμιτιώτης στη στιγμάσα λάθος εκεί πέρα που είναι αντίπαλος. Πολίτης θέλει να τρέξει, πάει μόνο στο κοσμίδι μέχρι μέσα. Κόμπι και χωρίς φάουλ από τον Τσιμιτιώτη που κοσμίδι με την φάουλ. Πέντε 13 και τη της δεύτερης. Σόλου πέρα από 2 έχει υπάρξει πόδι. Σόλου. Στην κύριε Στελή είναι άστοχος ο Τσιμιτιώτης, αμυντικό ριμπάνω του Μπάστα. Ο Θανασίου. Σταυρωτές, έχει βάλει πλάτη τώρα στον Παπαδόπουλο. Θα στην Γέιν Πολίτης. Μίλης τώρα σου για 3, θα το πάρει που ζήσει, είναι άστοχος, υπάρχει για μικρό τελικά rebound από τον Παπαδόπουλο. Πέρασε τον Μπάστα, έχασε, υπάρχει φάουλ. Πάνω στον Μπάστα. Χαμηλά οι δύο βολές, ζήτησαν λίγο οι ρεφς. Και είναι χαμηλά το φάουλ τελικά. Καθέστε την παραφορά. Τι πάσα στον Χαρόπουλο. Χαρόπουλος. Καθέστε τώρα στέκει την στενή. Ψηλό στον Χόμπερ στην άνθρωπο. Και αυτή έχει χαλάσει τον πάγκο. Για αυτούς. Παρασίου. Μεγάλη πάσα. Δεν καταφέρει να συγκεντρήσει ο Βολίτης. Σόγλου. Ένα ακόμα από τον Καφέζιο για 3 άστοχο αμυντικό rebound από τον Ζήση. Παθαλαντίου. Κάτι δευτερόλεπτα. Στέγεται για εκτενή, είναι άστοχος αμυντικό rebound. Γυρίασε για τρέξιμο περνώντας τον Πάχτα, βέβαια στο Παπαδίσιο. Πετάει την μπάλα, είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος, πάει ο ίδιος. Ζωντανή. Πέσει ο ρυθμός του σκοράρισμα στην δεύτερη περίοδο. Και από δύο ομάδες, από δύο πλευρές. Αθανασίου. Είναι high post από τον πάγκο των ΤΕ. Τον coach, τον Αθανασίου. Καλό μας game pass, έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει, το παίρνει στους γιατροί. Βγάζει το κοσμητικό rebound τον Καφέ, ο οποίος δίνει. Σκοτσικόγλου. Υπάρχει στήριγμα. Σόλου στην επαναφορά. Παπαδόπουλος. Τα πρωτές ανεξαρτήτως από τα δεξιάτερα όταν αφιλοποιείται στα 10 δευτερόλεπτα. Έκλεψε ο Παπαδίσης. Μάχτας. Ο Θανασίου τώρα. Τα πρωτή 20. Καλό πας στην γέμα. Αφήνει την πάρκα. Είναι άστοχος όμως ο Πολίτης. Καλή πάσα, καφές, πάει να πάρει παραμάζωμα τον Πάχτα, είναι να φορώ τελικά, έχει την μπάλα. Παπαδόπουλος, καλή πάσα τώρα στον Πολίτη, δεν χωρίζει τόσο η μπάλα όσο προηγούμενες επιθέσεις για 2-3. Παπαδόπουλος πήρε παρόλα αυτά, πήγε να του κόψει το τυφαίο Κοσμίδης. Παπαδόπουλος, έφυγε την μπάλα, δεν υπάρχουν βήματα. Ευρύδης. Μεγάλη πάσα Ζαχαρόπουλος τώρα στο 3 θα δραστηριοποιηθεί και αυτό θα τη γραμμή τον 6.75. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Παπαδόπουλο.
Time out έχει χτίσει και ο Χρήστος από τον πάγκο του Χούμπερς, όντως ο μοναδικός σε αυτόν. Ετοιμάζεται αλλαγή, η Καβαλάρη είναι έτοιμος να περάσει εντός μετά από αρκετή ώρα γι' αυτόν. Καλώς και ο Μανόλογλου. Ο Θανασίου. Θανασίου. Για τρεις πάγκτος δεν θα πάρει πρώτη φορά. Εδώ τελειώνει ο χρόνος της δίκτυας, θα πετάξει την μπάλα. Από τον Πολίτη, time out λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν μετά από το time out που Boomers 4-13 για τη λήξη της 4ης περίοδου έχει έρθει καινούργιος παίκτης Γαραλέας για τους Μακεδονίας, άργο πορημένος λίγο αλλά τον καλωσορίζουμε και αυτόν. Φίλοι, καλή φορά λες στην διοργάνωσή μας, στο Θεσσαλονικαλή. Πρώτη γραμμή λοιπόν, αναφερόμενος στον Κουτσόγλου, είπε ότι έχουν ένα οκτάρι καλό στους συμπαίκτες, μεταξύ άλλων ο coach από τον πάγκο των τέτοιων της Μακεδονίας. Καταλαβαίνετε ότι οι πληροφορίες που μπορούν να προσπάσουμε ενώ ο Παπαδόπουλος κλέβει έπειτα από λάθος πάσα του Ραβάρη. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Μανόλογλου. Οι πληροφορίες που μπορούμε να προσπάσουμε από τους δύο πάγκους είναι λίγο περιορισμένες γιατί δεν είμαστε ακριβώς δίπλα σου για τρεις, είναι έτοιμο το καφές. Και τα πράγματα που λέγονται, που υπόνονται είναι για να τα καταλαβαίνουν, να καταλαβαίνει ο Μίγερ, οι παίκτες και ο coach δηλαδή. Όχι οι... Αν και να είμαστε δίπλα για τον άνθρωπο για τα λόγο, 22-24. Κάποιο καλά πήρε το επιθετικό rebound και φτώχησε. 22-24. Έχω τον Παπαδόπουλος. Ξεκινήσε στον πάγκο και έδρασε και ο σκουτ στο time out. Μέσα έκανε μια προσπίση σε 8 δευτερόλεπτα. Ζαχαρόπουλο, σου για 3 θα πάρει ένα ακόμα. Είναι και πάλι άστοχο με την κόρη πάνω από το Σταντίδη. Μανόλογλου τώρα. Μανόλογλου ψάχνει. Το ψάξει κάποια φάση. Την πάσα την φρίξη από τον Αναστίου. Μέσα τώρα. Ρελέα έχει ψηλώσει το σχήμα του τη ομάδα του με αυτόν εντό. Θα βρει μια άστοχο συμπάλα πριν πέρασει εκτό. Τα έχει κλειστεί από δύο, θα αφήσει την παράδειγμα καλάδι, όχι, ψηφιστικό λοιπόν από τον ίδιο και καλάδι τελικά που μένω νίκησε. Πάλι, 22-24, σημαίνει την αμπίνακα. 2-30 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισού. Τέσσερα αποστολή και για τις δύο ομάδες, πίσω ήταν μεγάλη ήττα από τους Chicago Fools. Παίξεις και τέτοια δικής Μακεδονίας, σου για 3 έντοχος ο Παπαδόπουλος 25-26 με ταμπλό από την κορυφή. Πάμε τέτοια δικής Μακεδονίας. Συνοδοποιούν τους Κούπερς τώρα. Πέτλος κρίνουν τον Καραλέα. Ωραία πάσα, δύσκολο το να κάνει ο Παπαδόπουλος και πολύ φυσικά το παιχνίδι, πέτλος και στο φαουλ. Τον καφέ έχει κρυφτεί το φάουλ, δύο βολές για τον Παπαθανασίου. Πάγκο έχει γυρθεί ένα χτύπημα. Μισό. Επιστρέψει λοιπόν, Σαββίδης πήρε την πάσα, είναι άστοχος κάτω από το καλάθι, μικρό rebound από τον Σιμπιτώτη που είχε περάσει μέσα και ώρα. Με στη ραγιώτα δεν θα πάρει την μπάλα, συγκρατεί τελικά χωρίς να υπάρχει κύριος ο Βασιτσόγλου. Αυτό δευτερόλεπτο είναι αυτό για την ομάδα του. Στα 5 δευτερόλεπτα θα μέχρι μέσα πετάει την μπάλα, είναι άστοχος, μικρό rebound, δεν υπάρχει μέχρι θετικό.
τον Τζιόκ. Τζιόκλου. Περνάει. Πάει στο αριστερό του Ζαχαρόπουλος. Ωραία πάσα. Πήρε και πήγε να κάνει κάτι πολύ περίπτωμα. Όχι μία αλλά δύο φορές. Υπάρχει παράβαση. Σταθερό έχει κρατήσει. Hey. Το σκοτ 27 το Ντέρμπι καλά κρατεί. Και σε χαμηλότερο σκορ επιμέρους στη δεύτερη περίοδο από τις δύο πλευρές. Είναι άστοχος ο Σταυρίδης επιθετικό rebound. Ούτε τώρα θα το καλάθι προσπάθησε επιθετικό rebound. Δεν υπάρχει πανίσθηση. Εκεί καλάθι 25-29. Έχουμε επίθεση με πολλαπλά επιθετικά rebound για τους παίκτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Που... Δικαιώνει, δε. Πες. Έτσι πάει στον Ζαχαρόπουλος και πάλι μέσα στην ρακέτα θα γυρίσει. Δύο βολές θα κερδίσει. Παίρνει τον χρόνο του, ας το χείς την πρώτη βολή. Πάσο στη δεύτερη αμυντικό ριμπάουντ στον Ανάλογλου. 24 δευτερόλεπτα κοφτά ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ανάλογλου στέκεται στην κορυφή, μεγάλη πάσα, δεν θα καταφέρει να συγκεκριθεί ο Παπαθανασίου. Έχει κλειστεί από δύο παίκτες χωρίς πάω, λέει ο Μπουμπάγκο, κάποιος από τον Μπάγκο. Και ο Γκόλτ, 2-5 τα ομαδικά. Τελικά πέρασε η μπάλα. Και τους κούπερες στους όλους. Στα 10 δευτερόλεπτα. Τόμου στα 7, τώρα παίρνει το σκρίνο από τον καφέ σου. Διαθέτει τα εκτελέσει του. Αυτό είναι καλό μου το σκρίνο που δίνει ο καφέ σου. Δεν πήγε το καλάθι στη λήξη του χρόνου. 5,7. Για να δούμε. Το δεύτερο επίθεση θα πετάξει την μπάλα. Έχει κι άλλο χρόνο. Όχι, είναι πάσα τελικά. Είναι πάσα. Πάσα αυτή που έβγαλε. Το μαλάρι στον Κουσμίδη και αυτό έβαλε το καλάθι. Δεν τον πήραμε. Θα πάρει τον Κουσμίδη από κάτω. Νομίζω πραγματικά ότι είναι σουτ και ούτε καν έχει κι άλλο δευτερόλεπτα. Ήξερε καλύτερα από εμάς. Τελικά 25-31 τελικό σκόρο δεύτερης περίοδου πρώτου μισού. Να το έχει επιτύχει με τον Ανατολικό Μακεδονία είναι μπροστά με 6 πόντους. Σε μια αμφίρομη αναμέτρηση επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια μήνυμα τα μάτια. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν 25-31 εντάξει τρίτης περίοδου. Οι ομάδες πήραν 8 χρόνο στον άνθρωπο, περίπου 6 λεπτά. Έκαναν warm-up οι παίκτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Coopers έδωσαν έμφαση με τον Τζαχρίδη να αναλαμβάνει χρέη coach για μία ακόμα φορά. Περισσότερο στο τεχνικό κομμάτι. Σκαστή πάσα, το κάτω σκληθεί από πολύ κόσμο μέσα στη ρακέτα. Ο Ζαχαρόπουλος ούτια 3, το πρώτο σκληθεί άτομο, αμυντικό rebound. Από τον πολιτή. Αποδείχνει. Σύντρο τον Καβαλάρη. Ερωλέας τώρα στις 3 είναι άστοχος ο Καβαλάρης στο τελικό rebound. Ερωλέας, όπως δείξεις έχει την τελή, είναι άστοχος επιθετικό τελικά rebound από τον Λίτη και Καλάθη. 25-33. Τους είναι 8. Είναι φορά για τους ροζ. Ένα screen πάει μέχρι μέσα, αφήνει την πάρα στο Καλάθη, είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Καβαλάρη. Μια άλλη πάσα, δεν υπάρχει μπρος-πίσω. Λίγο. Πολύ δύσκολο. Είναι από τον Καραλέα, ο οποίος εξακολουθεί να είναι στην ρακέτα. Τώρα πάει προς τα μέσα μαζί με την μπάλα. Καλό μας game. Είναι μια προσπίση τώρα λαμβάνοντας από τον Καβαλάρη ο Παστοδίδης. Στην κίνηση δεκτερή ο Μανολόγιος είναι άσχος στην τελική. Κόρη μπάου τελικά αμυντικό. Κόρη μπάλα πέρα εκτός. Καρλέας, μια προσπίση. Καβαλάρης ο Διατρής είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Μανόλογλου. Όχι καλά, θέλω επιθετικό rebound ξανά τον Καραλέα. Τι γίνεται με τα επιθετικά rebound της ομάδας της Κεντρικής Μακεδονίας. Λόμπλος. Λόμπλος. Επιστόλου. Λόμπλος στα 10 δευτερόλεπτα. Επιστόλου. Γιατί σε έναν όλο πάση στο Ζαχαρόπουλο δεν κατάφερε να συγκρατήσει αμυντικό rebound. Πήρε την μπάλα ο Πολίτης από τη Flexion. Στο 33 σύγκαταχή για τους ροζ. Ζήσεις. Καβαλάρης. Καβαλάρης παίρνει το screen για τρεις. Θα πάρει τη Flexion από τον Φε. Ξόγλου. Θα πέσει μέχρι μέσα στα 19 δευτερόλεπτα. Στέγεται και εκτελεί. Είναι άνθρωπος αμυντικό rebound. Βασίλης Δίτα!
Χάρης. Μεγάλη πάσα, Καραλέας. Αποφύσει στην κρατή. Μπρόλογος τώρα θέλει να προστάρει, αποφύσει και πάλι στους διατρείς να το πάρει. Έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άσοχος αμυντικό rebound, δεν υπάρχει, υπάρχει επιθετικό για μία ακόμα φορά από τον Πολίτη και δύο φορές τον Καραλέα που έχει το πάνω για δύο βολές. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν πάρα πολλά επιθετικά rebound στην έναρξη της τρίτης περίοδου για την ομάδα των Ρόζ. Μαγκούφι δεν σε κάθαρα με τον 11 πόντους του Κούπερς. Στο σχετικό του παιχνίδι στον πέμπτο όμιλο. 74 έχει κάνει το... Ο Άντρε βέβαια. Θα βρει τους Κοσμίδης Νασίου και Μπαχτας είναι στον πάγκο για τους Ροζ. Θα όλο που έχει κάνει το αποφασίσεις στην απέναντι πλευρά ακριβώς. Θα πέσει την επαναφορά. Στην πάσα. Φλέξιον στις πάσες και αγνίδες. Καυτή πάσα θα πάρει στον Ιακαβέ, ο οποίος δεν συγκρατεί. Ανάλογο πήρε. Έχουν το παιδί στον καφέ στα 18 δευτερόλεπτα. Μέσα πέρασε, κόβει και με φάουλ Καρλές και πάλι, δύο βολές. Δύο βολές. Πάει θα σηκώνεται και θα περάσει εντός. Αυτό πως ο Ραλέας. Ανάλογο θα περάσει τον πάγκο. Πάστο για τη δεύτερη. Αμυντικό rebound. Και το κλέψιμο ο Καραλέας και ο Πολίτης θα έκανε τελικά ο δεύτερος. 5-34 διαφορά, φλερτάρει με την ψήφια. Συγκρατεί ο Καραλέας μια πάσα που ενδεχομένως να μην προοριζόταν για αυτόν να αποφασίσει. Ήταν ευθύνη του Μανόλου, είναι ο πρώτος και έβαλε το καράκι το σκόρ 36 μέσα στις προβλήματα από τον πάγκο. Πάχνω στην πρώτη πόση περάσει εντός λοιπόν, πρώην παίκτης της Puebla BC. Γερμίδης, θέλει να αποφτάρει. Συγκρατούν τώρα έχει περάσει τον πάγκο, καφές. Έχει μια προσπίση πέρα στον Καραλέα, ενδιαφέρον ματσάπ. Τώρα μεγάλη πάσα καφέ στη συγκρατή έχει. Μυρκιώτης κάθεται στον πάγκο, διορθώνουμε με τους Κούπερς. Τώρα η αλλαγή. Προαναφερθεί σας. Πάμε τώρα στην επαναφορά, 14 δευτερόλεπτα για τους Κούπερς. Σαχαρόπουλος έχει πάρει η μπάλα. Και σε αποφασίσει η μπάλα και πάλι εκτός πέρασαν μερικά δέκατα. Όπως δέκατα έχουν και αρχιδί τώρα που προχωρούν οι όσεις, τι γίνεται. Πάτσε να αποφασίσει την γραμμή. Δέκα δευτερόλεπτα πήγανε, έχουν κλείσει τρεις παίκτες πάνω τον... Θα σκεφτόμουν... Μέλα έχει περάσει εκτός και είναι και πάλι. Για αυτό και την ομάδα του, 7 δευτερόλεπτα, δεν θα φύγουμε ποτέ από την κατοχή. Δεν θα πάρει τη στρέξη και πάλι εκτός την μπάλα. Ξόλου στην επαναφορά, 5 δευτερόλεπτα. Φύγουμε για φάουλ, 4,3, όπα. Δεν θα πει το καλό τελικά. Αν έχει κάνει ο... Για 4 δευτερόλεπτα. Έχει μια φάση που βρήκε κάτω από το καλάθι. Θα γυρίσει κόμπια να με φάουλ. Και πάλι νούμερο 9 λέει ο ρεφ. Να τον πάχνει το φάουλ. Στην καμία ο Γεωργίδης. 2-4 αυτοματικά, 6 και 12 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Άστοχος ο Γεωργίδης στην πρώτη βολή. Ψάξε μπιλικά υπόστη λέει ο Βόζ από τον πάγκο. Ο Βολάρης
Γιώργο, κλείσει, Γιώργο. Θα πάρει τώρα ο Γαραλέας. Πάλι στην πια τρεις άστοχος του Καβαλάρη, υπάρχει επιθετικό. Η μπάλα και καλά δεν έχω απόσταση. 26 και 8. Ρόμπλος. Εξόλου τώρα. Εξόλου 17 δευτερόλεπτα, ευκαιρίες από φάουλ και πάλι από τον Καβαλάρη. Και δύο βολές. Συμπληρωμένα μαδικά πια για την ομάδα των Ρόζ. Μαδικά. Το λέει και η Μερκέλης από τον πάγκο. Πρώτη βολή, από το Κωστόγλου. Εντάξει, το δεύτερο αμυντικό ριμπάντο του Καραλέα. Μέσα στα 20 δευτερόλεπτα, έχει μέσα ξεχλήσει την από δύο αντιπάλους και έβαλε το καλάθι πολύ δύσκολο που το βαλάει. Η διαφορά πάει στις 13, 27, 40. Καλούμε. Καφές δίνει το σκριν ψηλά. Σόλου. Έδωσε την πάση στα Σαρόπουλος τώρα. Στα 10 δευτερόλεπτα. Στα προτές απαραίτητος που αποφασίσει πήγε να κάνει κάτι πολύ περίπτωση, το οποίο το έκανε είναι άστοχος όμως Καραλέας το rebound. Καραλέας. Καλάρι. Αποφασίσεις. Καλή πάσα έκανε με προσπίση ο Καραλέας για πάσα. Ο Βαλάρης αποζήτησε στο φάρι ένα ακόμα τρίποντο. Στον δεχτεί ελεύθερος με ταμπλό 27-43. Μια τεχνική ποινή, μια παρατήρηση για τεχνική ποινή. Στο βάδο του Ρόζ. Μέσα ο Κατσιστόλου στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος ο Μυρκιώτης επιθετικό rebound και καλάθι ο Κατσιστόλου. Ο Χαρόπουλος τώρα έχει περάσει τον πάγκο των Κούπερ. 29-43. Πέρασε το κέντρο Καβαλάρης. Καραλέας τώρα στα 12. Καβαλάρης έπια 3, είναι άστοχος έμπολ. Πολύ και ζητάει αλλαγή. Καβαλάρης. Ο Θανασίου σηκώνεται από τον πάγκο των Ρόζ. Κάτι λέει τώρα ο Ρέφ με τον Εγρίδη. Αυτόλου. Στα 10 δευτερόλεπτα παίρνει το screen από τον Κατσιτσόγλου στα 7. Εγρίδης, κατέβασε και πάλι συγκρατεί. Δεν βάζει όμως το καλάθι ο Μανόλογλου. Ο Θαλψέβης ζητήσει αλλαγή, Καβαλάρης. Νομίζω αυτός θα περάσει εκτός, παίρνει και εκτελεί. Είναι άστομος αμυντικό ριμπάν του Εγρίδης. Ο Δόμπλος τώρα, χωρίς πάλι ο Δόμπλος από τον πάγκο. Πες. Είναι άστοχος έρμπολ, θα συγκρατήσει την μπάλα. Θα πρέπει να το αποφασίσει και θα γυρίσει ή θα πετάξει. Είναι έστοχος ο Κασιξόγλου. Καλώς. Καλό προσυγγείο. Δεν είναι ο... Θα πάει με τη μέση στη πάσα, ο καφές είναι εύστοχος της μπάρου του καλάθι. 93-43. Καβαλάδης, πάσα τώρα στην κορυφή, Καβαλάδης και πάλι στα 9 δευτερόλεπτα. Μεγάλη πάσα Καραλέα συγκρατεί, στέκεται, δεν θα εκτελέσει τελικά και... Δείγμα... Αλλαγές, τελικά, αλλαγές. Τετραπλή αλλαγή τώρα που ετοιμάζεται για την ομάδα των διοικητή της Μακεδονίας. Νούμερο 11 το φάουλ, λέει ο Ρεφ. Τετραπλή αλλαγή.
Έχει τέτοιες πέτρες στον πάγκο. Τον Βανασίου κατεβάζει. Κοσμίδης Μανόλογλου. Στον Δήμης δεν περνάει εδώ. Σχετικά τριπλή αλλαγή. Παπαδίσης. Καβαλάρης. Στον πάγκο. Αλλαγή στο στρατό είναι αυτό στη φρουρά. Μανόλογλου. Από την κορυφή στα 9 δευτερόλεπτα πάσα. Αυτή πάσα υπόγεια χαμηλά. Πήγε να βγάλει μια πάσα. Λίγο εκεί πέρα από τον έβγαλε όμως. Μεγάλη πάσα τώρα. Βέβαια είναι μέσα ο Κατσικιστόγλου στα 17 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος. Στην δικό ρημπάντου κρατάει πολύ ψηλά την πάσα ο μπάλα ο Καραλέας. Δεν τα πριν ότι είναι ο Κατσικιστόγλου ο οποίος πάει πάνω στο πάσα Σανθίου. Στα 2-16. Είναι η πάσα Πανάλογλου. Ανούλου παίρνει την μπάλα και πάει μέχρι μέσα, έκανε μια προσπίση, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος ο Καραλέας, επιθετικό rebound, αλλά όχι καλάθι, αμυντικός μήνες. Ο Τσόλους στις 45 μήνες, ο 3 είναι άστοχος, αμυντικό rebound Καραλέας. Πάσα τώρα δεν θα καταφέρει την πρώτη θέση να κερδίσει, ούτε σε δεύτερη. Ο Σμίδης πιεζόμενος στο Παπαδόπουλο και time out που έχει πει στο καφέ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο 33-43. Μείνετε μαζί μας για τα υπόλοιπα 1-50 τη λήξη περίοδου. Επιστροφή λοιπόν 1-50 για τη λήξη της τρίτης πια περίοδου. Έπειτα από το time out που οι Coopers σκοπός τους είναι να σουτάρουν με απ' έξω οι προκόους μεταξύ άλλων τον Ροζ Νευρίδης και τον Παπαδόπουλο. Κλείσε από την Γαλλία με την τελευταία φάση από το time out. Παπαδοσίου είναι σε ένα παίκτη σε δεύτερο τώρα. Στα διακά στέκεται και εκτελεί η προσπεκτική πίεση και έρχεται το φάουλ από τον σπουδαίο δίπολο του Δενικά Παπαδόπουλος. Πάσα τώρα, τα Τσεξόγλου έκανε μια προσπίση, εξακολούθησε να κοιτάει το καλάθι, πήρε το σύνταλα 9 από τον Μέρμπουλ. Μανόλογλου. Τα 15 δευτερόλεπτα. Διώθηκε πάνω Πάκτας και Σταυρίδης και τους μήνες διορθώνουμε, στέλνει και εκτελεί. Είναι έστοχος. Σύγκο, λέει ο κότσο από τον πάγκο. Αρδολογώντας, τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Καθόλου, πριν το σκρίνει τον καφέ, ο Παπαδόπουλος. Στα 14 δευτερόλεπτα. Παραλέας ανεβαίνει πολύ ψηλά για να δώσει βοήθεια στην άμυνα. Δεν πάσα κάτι τώρα με τώρα σε πια 3 απέναντι στον Μανώλο που είναι άτομος αμυντικό ριμπάντο του Καραλέας. Παρασίου. Παρασίου. Μανόλογλου τώρα στα 12 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει στην κρατή ο Πάκτας. Κοσμίδης. Κάνει την μπάλα στο καλάθι και είναι έστοχος. Ο Καραλέας. Ο Βολέας. Ο Καραλέα παιχταρά λέει ο κόσμος από τον πάγκο. Έχει κερδίσει τα συγχαρητήρια. 33-47. Τελευταία επίθεση 11 δευτερόλεπτα όλα για τους Κούπερς. Σόλου. Στην τον καφέ, αλλαγέ πάνω στα screen, πάει να παίξει τα πόδια τον Καραλέα. Τώρα στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχο ο Κατσικιστόγλου, αμυντικό ριμπάντο από τον Μάκο. Απλώ για να πει ότι το έκανε. 33-47 λοιπόν τελικό σκορ. 3-5 εβδομαδικά στην τρίτη περίοδο. Δεν εξάντησαν το φάουλ που είχαν να δώσουν οι Coopers. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη τη τέταρτη πια περίοδου. Μείνετε μαζί μα. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν τέταρτη περίοδο στην Ανέτηση 33-47. Με αρκετές αλλαγές στο ρυθμό, έχουν καθορίσει το δικό τους ρυθμό συνολικά οι Ροζ και έχουν καταφέρει να έχουν τη διαφορά στους 14 πόντους, στους 16 πλέον, νέα υψηλότερη τιμή. Το γαλάκι του Ρούλου επίσης και φέρνει το πόντους που έχει συνέβει την ρακέτα. Ο Σόλου. Παίρνει το screen, θα βγάλει την πάση στον Γιαγρίδη. Δύσκολη. Κλείψε εκεί πέρα για να πιέσει, δεν κατάφερε να κλέψει. Πάει μέχρι μέσα ο Γιαγρίδης και έρχεται το φάουλ από τον Μπάκτα για δύο βολές.
Να σου πω το βλέπω από την Ανούλη. Τι θέμα για μια ακόμα. Στην δεύτερη Μανώλα Ρουμπλοκ ψηλά το rebound. Κάνει πάσα τώρα μια προσποίηση για strip, για πάσα ο Ρόβλος. Θα βρει τη στιγμή του Ιστορία. Στα 19 δευτερόλεπτα, λέξιο από τον Κοσμίδη. Με κάποιο τρόπο δεν καταφέρεσε και αυτή την μπάλα. Πρωτόπουλο. Στα 16 δευτερόλεπτα, Ζαχαρόπουλο τώρα. Είμαστε στα 12 δευτερόλεπτα. Πρωτόπουλο στα 8. Στο screen, κάνει μια βόλτα, πάει μέχρι μέσα. Τελευταία στιγμή βγάζει την πάσα για γρήγορη για 3 στα 2 δευτερόλεπτα. Ούτε τώρα το χτυπήλια του Κούπερ στο αμυντικό. Την πάντα του Μανόλογου. Στα 18 δευτερόλεπτα. Πάσα. Κάνει πάσα για 3 από την κορυφή. Εύστοχο στο Παναθηναϊκό. Είχε και τον Πάγκο. Κάνοντα την χειρονομία. Σόλου. Ζαχαρόπουλος τώρα, διαφορά έχει φτάσει στους 19 πόντους πλέον. Ήδη έχει τελείω ο Σόλου απέναντι σε άμυνα, είναι άστοχος, θα δώσει το rebound. Πάλι στη χειρονομία, ιδιαίτερα επικοινωνιακό όσον αφορά αυτά στην τελευταία φάση. Όπως και τώρα, Πάρτας. Όπως έχει βάλει την μπάλα στο παρκέ για λίγο, θα φτάρει, είναι άστοχος, επιθετικό rebound. Και έκα όχι το καλάθι τελικά σε πρώτη φάση, ούτε σε δεύτερη, έχουμε ξανά επιθετικό rebound του Κοσμίδη. Παυδόπουλος. Τον Μανόλου με τη μέσα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος και αυτός επιθετικό rebound και καλάθι επιτέλους από τον παίκτη του. Από τον Δημητριώτη. 35-32. Παπαθανασίου. Στην πάσα. Ο Μίδης τελεί. Είναι εύστοχος. 35-34. Σόλου, λέξτερο από τον Εσταβίδη, συγκράτησε ο Γιαχρήνης από την καταφέρει να πάρει τους δύο πόντους. Έτσι γίνεται μάλλον του, τον Ανασίου. Παρασύνει στα 16 δευτερόλεπτα. Πάχτας, γραφτής, στέκεται και εκτελεί, είναι άσομος. Λυγικό λοιπόν από τον Παρόβουλο. Σόλου, μέσα. Τελείωσε το όλοι δύο βολές. Είναι χαμηλά τελικά. Έχει τον Χούπερς. Ο Θανασίου παραλίγο να κλέψει από τον Παπαδόπουλο στην προφορά. Στην πια τρεις άστοχος. Ο Τσιμικιώτης. Ο Θανασίου το rebound. Τον Όρολου. Κοιτάξτε πώς πιέζει και θα κάνει πάντα λίγο ο Τσιμικιώτης. Έχει κινητό χτυπάει. Σας παίρνει πιο ψάχνει μάρα την τέτοια ώρα στη ζώνη. 11 η ώρα χτυπάει. Μπαχτάς. Μόνο στα 9 δευτερόλεπτα στέγεται και εκτελεί. Είναι άστοχος θετικό rebound από τον Αθανασίου. Θα δίδεις. Στέγεται και εκτελεί από μακριά. Είναι άστοχος αμυντικό rebound. Δεν είναι άστοχος τόλου. Πολλές φορές τη λέξη rebound στην μετάδοση. Έχω την εντύπωση. Άρχισα λίγο να το καταλάβω. Στο διατρής εύστοχο. Απέναντι σε άμυνα τώρα. 58-54. Αθανασίου. Αθανασίου στα 15 δευτερόλεπτα πάντα στο κουμπί παρασκευή. Παίρνει το Κωστισόγλου. Πάξα τώρα από την κορυφή. Πάσα έχει γυρίσει. Θα φτωχίσει όμως ο Κωσμίτης. Επιθετικό rebound. Δείτε τώρα το καλάθι. Ξανά επιθετικό rebound. Πάλι για δύο βολές από τον Μανόλογλου. Βολάρισε. Περάσει τόσο τις βολές, λέει ο coach. Τα λέει ο κόλτζέ μας.
Κάμε όλοι τώρα τον πάλι τον... Πάλι σαν σύγχυνα. Ναι. Έστοχος στο... Έστοχος στο διπέκιο μου. Να ρωτήσω στην πρώτη. Είδα το 56. Βρίδης. Βρίδης φτάνει πάση τώρα κατά Τσόλου. Όχι, τελικά θα πάρει μόνο σε το σε 3. Είναι άστοχος. Αν την κορυμπάνω τον Ρολέα. Έχετε πως πιέζει ο Τσόλου. Καβαλάτης τώρα. Μέσα θα Βρίδης εξηγήσει από 2. Δεν θα πάρει το καλάθι για Βρίδης. Μισό πεντάλεπτο στην αναμέτρηση. Λάθος, έκλειψε. Λάθος, τρίπλα μάλλον έκλειψε. Πάει μέχρι μέσα. Ομάδα τον Τε. Βρίδης έκανε την πάσα, δεν κατάφερε στον παίκτη να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μιζώτης. Γιαννίδης τώρα. Παίζει πάρα μέσα στο παρτίο στα 9 δευτερόλεπτα. Βρήκε λίγο χώρο. Αυτός που χρειαζόταν ήταν αυτός. Για να ευσυχήσει και να πάρει και το φάουλ. Φίλες και μία βολή. Ξόγλου. Έτσι και η βολή, 41-96. Ακουστήσει πηγαδάκι οι παίκτες που έχουν περάσει τον πάγκο. Δεν είναι ακριβώς τον πάγκο για τους ροζ. Αποζήσεις. Δείχνει και εκτελεί ο Καραλέας. Είναι άστοχος αμυντικό rebound από τον Μεταχαρόπουλο. Σόλου. Ο Δόμπλος σου για 3 από την κορυφή. Είναι άστοχος θετικό τελικά rebound από τον Μεταχαρόπουλο. Ο Καραλέας έκλεισε. Ο Δοτές δεν πήρε το φάλο του Μεταχαρόπουλου. 3-53 ακόμα μέχρι μέσα. Ο Καραλέας φετσάει την μπάλα. Είναι άστοχος θετικό. Ο τελικά το rebound, όχι το καλάθι όμως, από τον Βολίδη. Πρώτη βολή, δικαίωμα για μία ακόμα ο Χριστόγλου. Στο στη δεύτερη, διεθνικό φάλο έχει δοθεί του Καραλέα. Οπότε συγκατοχή για τους Χουμπέρς. Βρίσκεις ωραία πάσα την οποία συγκρατεί και πήγε να βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι, το οποίο δεν μπήκε. Ο Τσιντζόλης. Γυρνάει κόψε από τον πάγκο. Καβαλάρης. Καραλέας στα 14 δευτερόλεπτα. Κλειστή έχει κερδίσει το φάουλ. Λίγο άρχισε να το δει. Στην δικιά τους είχε κάνει το φάουλ. Πολύ δύσκολο. Γιατί τώρα θα έρθει το καλάθι αμυντικό rebound από τον Γιαννίδη. Ωραία, πάση τώρα ο Παπαδόπουλος. Τα 19 δευτερόλεπτα της επίθεσης του Παπαδίσης. Πάνω του. Ωραία, πάση τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος, παίρνει στο Σταυρίδη, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μειώνοντας τους 12 πόντους. Ο Μιλιώτης.
Ο Βαλάρης. Βαλάρης γερατή έχει, παίζει κάτω για αυτός και προσωπικός τρίποντος. Δεν υπάρχει double, δεν υπάρχει foul. Δύο παίκτες άλλοι κάτω τώρα. Ο Δόπουλος έκλεψε. Ο Δόπουλος 2-2 στέγεται και εκτελεί. Κόπη για τον Καραλέα. Μυστικό rebound από τον ίδιο εκτός από τον μπλοκ. Βαλίδης. Στο δευτερόλεπτα. Στο αρκετά δευτερόλεπτα περνάει πάνω στο κέντρο. Καραλέας. Αποδύσεις τώρα. Στα 12 δευτερόλεπτα σε 3 άνθρωπος. Θετικό rebound. Όχι το καλάθι του Σανδίδη. Πριν την πάρα μέσα από τα χέρια ο Μισιτσόγλου. Μισιτσόγλου στα 17 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. 46-56. Και αλλαγή. Θα βρει τις περνάσεις στον Πάκο Μανώλο Γλουέντας. Άσως η βολή αμυντικό rebound του Καραλέα. Καραλέας τώρα πήρε από τον πολίτη, έβαλε το καλάθι 46 και 28, επισήμως crunch time στην Ουγγαρία, τελευταίο δίλεπτο στην αναμέτρηση. Στόλου. Στόλου για γρήγορα σας την κοιτάς δύση την μπάλα τελικά. Φαντάζεσαι την μπάλα της κερδίας Ζαχαρόπουλος τώρα στα 9 δευτερόλεπτα. Μέσα Ζαχαρόπουλος. Έχασε παραλίγο στο διατρίο του Καραλέα, λιώθηκε η προσπάθεια του Μιλιώτη. 1-30 στέγη την κεκτελή, είναι άστοχος ο Καβαλάρης. Ο Καραλέας παίρνει το επιθετικό rebound, όχι τελικά η μπάλα πάει εκτός. Είναι για, θα έχω πάρα πολλά χέρια στην μπάλα. Για τους κουμπέτες. Παπαδόπουλος. Για 3 απέναντι στον Καραλέα είναι εύστοχο, 49-58 διαφορά, κάνουμε τους 19 και 16 πριν τη λήξη. Τώρα έχει φτάσει ακόμα και κοντά στους 12, στους 20, sorry. 12 έχει φτάσει πολλές φορές, κοντά. Και είναι και τώρα κοντά. Σύζης δεν θα πάρει μπάλα, κέρδισε το φάλο του Ζαχαρόπουλου. Μανόλογλου συγκρατεί στα 10 δευτερόλεπτα, παίρνει σε ασφιχτική πίεση του αστείου Τσιμπιτσιώτης και έχει γερδίσει το πάλαμα αυτά τώρα. Συγκεκριμένα ομαδικά και από τις δύο πλευρές. Συνήθως. Το 11. Δύο ομαδικά. Δύο βολές. Δεύτερη αμυντικό rebound από τον Στόλου. Σκορ παραμένει εκτός ως 49-58. Βγαίνει πάρα πολύ τώρα η Ρόζος, συγκρατεί την μπάλα χωρίς να κερδίσει το φάουλ. Πρώτη φάση ούτε σε δεύτερη ούτε σε τρίτη. Ο Καστιτσόγλου βγάζει την μπάλα από τον Πλωσίδη για 3. Άστοχος με τα πλέον επιθετικό rebound του Στόλου. 14 δευτερόλεπτα. Γύρισε την ίδια, γύρισε την άλλη. Κόπηκε επιθετικό rebound από τον ίδιο και έβγαλε την μπάλα στο Τζαγρίδη. Αμυντικό rebound από τον Καραλέα. Ένα ξέσπασμα τώρα οι Κούπερς αλλά είναι πολύ αργά, 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Είναι το επιθετικό rebound του Μανόλογλου. Ωραία πάσα στον Καραλέα, επέστρεψε, είναι άστοχος, δεν έχει κερδίσει το φάουλ από τον δίπολο που ήταν πίσω από αυτόν. Αποδόμενος τώρα στα 14 δευτερόλεπτα, πρακτικά όλα για τους Κούπερς. Λογικά δεν θα εκτελέσει επίθεση, δεν φαίνεται είναι αυτή η πρόθεση. Θα εξασφαλίσει τόσο στον πάγκο όσο και στο παρκέ. Αυτό το συγκρατεί μπάλα. Τελικό σκορ λοιπόν. Δύο δευτερόλεπτα από το τέλος 49-58. Ακούστηκε η κόρνα. Μια και δεύτερη φορά. Πρέπει να σταθεί το βραβόπλο. 49-58 λοιπόν. Κατάφερε να κερδίσει να πάρει την πρώτη του νίκη στο κύπελο στο οποίο βρίσκονται αποκλειστικά οι
ροζ. 1-1 λοιπόν για αυτούς. 2-2 για τους Κούβερς, για να προχωρήσουν σε μία ακόμα ήττα για τον Θεσμό του Κυπέλλου. Κάπου εδώ πέρα τα έχουν πει όλα οι ομάδες. Ένα παιχνίδι σε γενικά χαμηλό τέμπο και χαμηλό σκορ. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας μία ακόμα φορά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας!